Λοιπόν, πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV με τον κύριο Χρήστο Μαντά, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής Ιωαννίων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μαντά, ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα, τα υγειονομικά του κορονοϊού, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυστηρότερα lockdown ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση στην Δυτική Αττική, σε Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Ελευσίνα. Την ίδια στιγμή τα κρούσματα δεν αποκλιμακώνονται όπως εκτιμούσαν ίσως οι επιδημιολόγοι μετά από τόσες εβδομάδες lockdown. Τι λέτε, εδώ στην Ήπειρο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τους αριθμούς. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει το ότι έχουμε να κάνουμε με μία μάχη που είναι μαραθώνιος και συνεπώς όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν για αυτή την πολύ δύσκολη μάχη δεν είναι ποτέ ανεπίκαιρα. Και αναφέρομαι ότι στο ότι πρώτον χρειάζεται, είναι ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη, και είναι παράδοξο αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τα χρήματα που δίνονται για την υγεία, να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε, θα το έλεγα έτσι με τοπικό χρώμα, τραχανά απλωμένο μπροστά μας. Έχουμε πολύ αγώνα ακόμη και συνεπώς η στήριξη πρώτα απ' όλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αδύρυτη ανάγκη, και δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι ανταπόκριση από την κυβέρνηση, καθώς μειώνει τις δαπάνες για την υγεία κατά 572 εκατομμύρια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, θέλω να επισημάνω και σχετίζεται και με την επικαιρότητα, βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά ότι το δεύτερο κύμα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μεγάλες χώρες με ισχυρά μέσα, όπως η Γερμανία πρώτα απ' όλα, αλλά και άλλες χώρες, ξαναγυρνάνε πάλι σε σκληρά lockdown. Έτσι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι οφείλουμε να τοποθετήσουμε και τους εμβολιασμούς που θα γίνουν ταυτόχρονα πανευρωπαϊκά, όπως ανακοινώθηκε ήδη 27, 28, 29 της Κομισιόν, ότι αυτό το σημαντικό όπλο οφείλει να χρησιμοποιηθεί μαζί και με όλα τα άλλα μέτρα ισχυροποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στήρησης των κανόνων κλπ. Έχουμε λοιπόν δρόμο μπροστά μας, το ότι τοπικά είμαστε καλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Προφανώς είναι θετικό, αλλά όπως καταλαβαίνουμε η κατάσταση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι είναι. Και πρέπει να συνεχίζουμε να προσέχουμε, πρέπει να συνεχίζουμε να παίρνουμε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται απέναντι σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Και κάτι τελευταίο. Κοιτάξτε κύριε Ντόκα, και τοπικά εδώ στην περιοχή μας αλλά και γενικά συμβαίνει αυτό το παράξενο πράγμα, και το λέω έτσι, να μην υπάρχει μια σαφής γραμμή για την τοπική και περιφερειακή επιδημιολογική επιτήρηση και να μην υπάρχει επίσημη δημοσιότητα το τι συμβαίνει τοπικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό και όπως έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, αυτό δεν δημιουργεί συνθήκες συνένεσης και συνεννόησης για τις δημόσιες πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Όλα όσα βγαίνουν μέσα από διαρροές. Κανείς δεν ξέρει με ένα θεσμικό τρόπο τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή. Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο κενό αυτό, το οποίο εμποδίζει. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είμαστε περίεργοι για να μάθουμε. Εμποδίζει να εφαρμόζονται σωστά δημόσιες πολιτικές. Υπάρχει μια προθυμία του ΕΟΔΗ κεντρικά να κάνει αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, και στην περιφέρεια Ηπείρου. Και υπάρχουν και καταγγελίες και από τον Καχρημάνη, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου για τον κεντρικό ΕΟΔΗ. Κοιτάξτε, δεν μπορεί 10 μήνες. Έχουμε φτάσει στον ένατο μήνα, ας πούμε. Έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε με αδιαφάνεια
η οποία ακουμπάει και τα, δεν είναι θέμα του ΕΟΔΗ, είναι θέμα του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Είναι θέμα. Είναι δηλαδή απίστευτο αυτό το οποίο είχαμε και πρόσφατα για τα δημοσιεύματα, για τα διπλά βιβλία κλπ. Κλπ. Να συνεχίζει να υπάρχει τέτοια διαφάνεια και εμείς εδώ στα Γιάννα και στην Ήπειρο τη ζούμε. Έτσι, ρωτήστε όποιον είναι σχετικός με αυτά τα πράγματα, τους εργαζόμενους υγειονομικούς, αν υπάρχει και η ελάχιστη θεσμική ενημέρωση. Είναι πολύ κρίσιμο πράγμα αυτό που συμβαίνει. Το κατανοώ και συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Και πάμε να δούμε. Πρέπει να διορθωθεί. Τι γίνεται με την οικονομική πλευρά των πραγμάτων. Εντάξει, υπάρχουν μέτρα. Εντάξει, δεν άνοιξε το λιανεμπόριο παρά μόνο με το click away. Όμως τα επιμελητήρια διαμαρτύρονται συνεχώς για τα μέτρα στήριξης, χαρακτηρίζοντάς τα ανεπαρκή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εσείς κάνετε κριτική, ασκείτε κριτική ως αξιωματική αντιπολίτευση στην οικονομική πολιτική στήριξη της κυβέρνησης. Τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, δυστυχώς θα έλεγα, της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και στο οικονομικό πεδίο από τη βαθιά ύφεση που ίδια η κυβέρνηση προβλέπει στον προϋπολογισμό της. 10,5. 10,5. Ναι. Αυτό δυσκολεύει εξαιρετικά την ανάκαμψη σύν την αβεβαιότητα που προκύπτει από την πανδημία, η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα συνεχιστεί. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό. Και για πόσους μήνες. Άρα η κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει και επέμενε και στην συζήτηση στον προϋπολογισμό σε μια γραμμή που μας βρίσκει ριζικά απέναντι. Και το λέω αυτό διότι πρώτον, όταν δεν στηρίζει το κοινωνικό κράτος και εμφανίζει ένα προϋπολογισμό όπως προείπα μειωμένο στην περίοδο της πανδημίας στην υγεία κατά 572 εκατομμύρια, όταν στο κομμάτι της κοινωνικής στήριξης, της κοινωνικής συνοχής είσαι πολύ πίσω από τις απαιτήσεις, για παράδειγμα ας πούμε οι άνθρωποι με τις ΑΜΕΑ δεν παίρνουν ούτε ένα επίδομα. Όταν αρνείσαι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που έχουν χτυπηθεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από την κρίση, την υγειονομική και την οικονομική, να στηρίξεις ένα έκτακτο βοήθημα το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει και την οικονομία, όταν αρνείσαι να αναλάβεις ως κράτος να χρηματοδοτήσεις το δώρο των Χριστουγέννων που θα ανακούφιζε ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όταν κάνεις όλα αυτά ακολουθείς μία πολιτική που αντί να στηρίζει την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική πλειοψηφία είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση και στο τέλος είναι και αναποτελεσματική, κύριε Ντόπη. Και αυτό νομίζω ότι δυστυχώς αποδεικνύεται από την βαθιά ύφεση όπως σας είπα, να, η οποία συνδυάζεται, και θέλω να το επισημάνω αυτό, με όλο και περισσότερο αυταρχισμό που εκδηλώνεται και στο κόψιμο των διαφορετικών φωνών σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε τελευταία παρετήσεις, είδαμε τελευταία κοψίματα, ένας αυταρχισμός παντού, ο οποίος θα έλεγα ότι δυστυχώς αρχίζει να κυριαρχεί στο κλίμα της κυβερνητικής πολιτικής, και μια απίστευτη αλαζονία η οποία δεν συνάδει με την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να συσπηρωθούν δυνάμεις, να ενωθούν δυνάμεις απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία που Μάλιστα. έχει η χώρα μας και ο πλανήτης. Μάλιστα. Κύριε Ματά, παρόλα αυτά που εσείς λέτε όμως, η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, απολαμβάνει ισχυρής δημοφιλίας. MRB σήμερα 38,1 η Νέα Δημοκρατία, 23,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά.
Τι λέτε για τις δημοσκοπήσεις και αν σας προβληματίζει η μη φθορά, όπως δείχνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις αυτής της κυβέρνησης. Εντάξτε, νομίζω ότι πάντα βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα τι θα ψηφίσουμε την επόμενη Κυριακή, κύριε Ντόκα. Το κρίσιμο θέμα, και εκεί είναι η διαφορά, αν δει κανένας τα ποιοτικά στοιχεία, ναι, είναι πως βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου το μέλλον. Και εκεί τα ποσοστά ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα ή πολύ άσχημα, ναι, είναι πάνω από 60%. Συνεπώς... Είναι και το μεσογειακό ταπεραμέντο μας. Ακούστε λίγο, δεν ξέρω αν είναι το μεσογειακό ταπεραμέντο που υποβάλλει τέτοιες απαντήσεις. Όλα αυτά προφανώς μπορεί να ισχύουν, αλλά νομίζω ότι έρχεται πραγματικά μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση. Σωστό είναι αυτό, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Η οποία δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή τουλάχιστον να... Γιατί έτσι κι αλλιώς θα είχαμε δυσμενή αποτελέσματα με βάση αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε όλο πλανήτη, αλλά δεν υπάρχουν ούτε μέτρα λίανσης και ανακούφισης με βάση αυτό. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται φανερό και καθώς παρατείνεται αυτή η κατάσταση, αλλά και ακόμη και από την αισιόδοξη πλευρά να το δούμε, δηλαδή να, πραγματικά όλοι ευχόμαστε και θέλουμε και θα συμβάλλουμε σε αυτό, ώστε να υπάρξει να δημιουργηθεί μια σπίδα προστασίας με βάση το ασπίδα νοσία, συγγνώμη, με βάση το εμβόλιο και τους εμβολιασμούς που βεβαίως πρέπει να προχωρήσουν, αλλά και πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα να μην βρεθούμε μπροστά σε μια κοινωνική καταστροφή. Σωστά. Τώρα εμβολιασμοί, μιας και αναφερθήκατε, θα εμβολιαστείτε εσείς? Βεβαίως, εννοείται. Άρα δέχεστε ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια? Κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω, άλλωστε δεν είμαι και ο πιο κατάλληλος για αυτά. Δεν είστε ειδικός γιατρός, όμως είστε γιατρός. Με βάση, ναι, με βάση αποτελέσματα που και μελέτες οι οποίες τώρα αρχίζουν και βγαίνουν, ωστόσο νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας και των δημόσιων προσώπων, ναι, και των ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα οφείλουμε να δώσουμε και το παράδειγμα, αλλά εγώ το αισθάνομαι και σαν μια ανάγκη να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φύγουμε γρήγορα από αυτόν τον δύσκολο κύκλο, όσο γίνεται πιο γρήγορα, ο οποίος δημιουργεί και πιο χρόνιες δυσκολίες. Όπως είπαμε και λίγο πριν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πιο χρόνιες δυσκολίες και στο επίπεδο της υγείας. Διότι, κύριε Ντόκα, μέσα σε αυτή την παρατεταμένη κρίση, πολλά χρόνια νοσήματα, πολλά άλλα νοσήματα πέρα από τον κορονοϊό έχουν πάει πίσω, η παρακολούθησή τους έχει μειωθεί. Θα έχουμε δηλαδή μια διαφορετική, μια νέα εικόνα όταν λήξει αυτή η ψυχική υγεία επιβαρύνεται ιδιαίτερα, μια μικρή αναφορά θέλω. Η ψυχική υγεία βεβαίως επιβαρύνεται, πάντα ξέρετε σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις. Έχουμε μετρήσιμα μεγέθη, ναι κύριε Μαντά. Ναι. Έχουμε και αρνητικά και εν μέρη και θετικά στοιχεία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ξέρουμε ότι ήπια συμπτώματα, ας πούμε, το ξέρουμε αυτό και από τις μεγάλες κρίσεις και από τις μελέτες που έχουν γίνει ακόμη και από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πέφτουνε, αλλά ωστόσο η παρατεταμένη απομόνωση, η κοινωνική απόσταση, όλα αυτά τα πράγματα προφανώς συμβάλλουν στο να υπάρξουν και καταστάσεις, όχι κατά ανάγκη κλινικές, αλλά δύσκολες καταστάσεις στην ψυχοσυναισθηματική σφαίρα.
Μάλιστα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά πριν κλείσουμε ένα τεράστιο θέμα. Θα μπορούμε να συζητάμε ώρες γι' αυτό. Όμως εδώ είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής, την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία δεν αποφασίστηκαν κυρώσεις όπως υποστήριζε πριν την Σύνοδο η κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί εδώ, γιατί το τοπίο δεν είναι εύκολο, το θέμα των κυρώσεων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση απ' την άλλη, έτσι δεν είναι κύριε Μαντά? Προφανώς δεν είναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά νομίζω ότι διπλωματικά και ουσιαστικά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια σειρά δυσμενών εξελίξεων όσον αφορά την κατάσταση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι όλα εξαρτώνται από την δικιά μας πολιτική, διότι εδώ συγκρούονται, είναι προφανές, τεράστιες δυνάμεις. Έτσι. Και τεράστια συμφέροντα. Έτσι. Ισχυρίζομαι όμως ότι δεν έχουμε, ισχυριζόμαστε ότι δεν έχουμε επιδείξει παρά μόνο μια στάση του πρόθυμου εταίρου και ό,τι του δίνουνε. Δεν διεκδικούμε, δεν διεκδικούμε με συστηματικό τρόπο και δεν είναι άσχετο αυτό και από τις, αν θέλετε, τις υπόρρητες διαφωνίες που εμφανίζονται σιγά σιγά και εντός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είδατε και προχθές ο κύριος Μητσοτάκης για να ανεβάσει το φρόνημα των βουλευτών του προσπάθησε να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ που κράτησε τη στάση παρών στις αμυντικές δαπάνες, ναι. Δαπάνες για fake, ας πούμε, ή πατριωτισμό. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι κινήσεις και σοου που είναι πέρα και έξω από το τι πραγματικά συμβαίνει, διότι έχουμε υποστεί και εμείς, δυστυχώς και η Κύπρος, μία διπλωματική, θα έλεγα, ήττα μεγάλη και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στην επόμενη χρονιά. Πού χάθηκε αυτό το παιχνίδι, εκτιμάτε? Σε τι, στην ανικανότητα, στην έλλειψη συμμαχιών, στην έλλειψη ικανότητας να κάνουμε συμμαχίες? Γιατί υπάρχει μια αντικειμενικότητα εδώ. Πολύ δύσκολα θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις. Ίσως είναι αδύνατο να επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σκεφτεί κανείς τα συμφέροντα που παίζονται από εταίρους μας μαζί με τους Τούρκους. Και δεν μιλώ μόνο για τους Γερμανούς, τα έχουμε ξαναπεί. Μιλώ και για τους Ιταλούς και τους Ισπανούς και όχι μόνο. Υπάρχει μια αντικειμενικότητα. Πού χάθηκε, στο παιχνίδι του κύρους του Μητσοτάκη, του διεθνούς κύρους του Μητσοτάκη, σε ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης να μπορέσει να συμμαχήσει με τους κατάλληλους συμμάχους ή συγκυρία? Πού χάθηκε το παιχνίδι, στο βαθμό που θα μπορούσε να κερδιθεί? Ακούστε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κύριου Μητσοτάκη. Αν και ο ίδιος το χρησιμοποιεί ότι είναι τέλος πάντων... Του έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη, τόσο, λέει ο Πρωθυπουργός. Ναι, τόσο αξιόπιστος που όλα πάνε καλά. Είναι σκέτη αλαζονία αυτό, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα είναι, διότι δεν είναι μόνο εμείς που το λέμε, είναι ότι δεν έχει συγκροτηθεί, δυστυχώς με ευθύνη της κυβέρνησης, μια στρατηγική πάνω σε αυτά τα θέματα, μια εθνική στρατηγική, η οποία να μπορέσει να έχει μια συνέχεια, να έχει μια, θα έλεγα, να δίνει τις δυνατότητες διπλωματικών πρωτοβουλειών ευρύτερων, να μπορέσει να καταλήξει στο να εξαναγκάσει όσο γίνεται μέσα σε αυτές τις δεδομένες συνθήκες και με τους περιορισμούς που προαναφέραμε σε μια διαφορετική στάση τον Ερντογάν. Βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολο στόχος αυτός, ναι. Αλλά επίσης δεν είναι και η καλύτερη, για να το πω με μία γραμμή, δεν είναι και η καλύτερη πολιτική να δηλώνεις συνεχώς πρόθυμο σε όλα. Μάλιστα. Και να παίρνει. Σε αυτό δεν έχετε άδειο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαντά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η πρόταση, πάμε τοπική επικαιρότητα. Η πρόταση του Δήμου Ιωαννιτών για τη μελέτη λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Πάμε σε αυτό το θέμα. Ο Δήμος καλεί.